Στο μεταξύ, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν είχαν χθες την πρώτη του συνάντηση και ήδη, Ισάκ Τρενταφυλλίδη, υπάρχουν διαρροές για το τι συζητήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ναι, μπροστά στις κάμερες ο Αμερικανός Πρόεδρος αλλά και ο θριαμβευτής των εκλογών εμφανίστηκαν χαμογελαστοί να ανταλλάσσουν αυρότητες. Μια πολύ διαφορετική εικόνα από τις επιθέσεις και τους σκληρούς χαρακτηρισμούς που εξαπέλυε ο Ρεπουμπλικάνος Μαγιστάνας για τον ένικο του Λευκού Οίκου στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Δύο ώρες διήρκησε η ιδιωτική συζήτηση Biden-Trump και πίσω από τις κλειστές πόρτες του Οβάλ Γραφείου συζητήθηκαν σημαντικά θέματα εθνικής ασφάλειας και πολιτικής για τα οποία έχουν συγκρουστεί στο παρελθόν. Τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η εικόνα πάντως του Τζο Μπάιντεν να λέει καλωσόρισε στον Τραμπ και να του σφίγγει το χέρι πυροδότησε λένε και νέο γύρο επικρίσεων από τους δημοκρατικούς για τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδίδει τα ενία της χώρας σε έναν πολιτικό που είχε αποκαλέσει ως κίνδυνο για τη δημοκρατία. Σε ευχαριστούμε, Ισάκ.